Θεός σε βοηθήσει.
ακόμα πεθαμένες του, γιατί σ' ανέστησαν με ίσπρο και υπομονή. Μες του ηλίου τη χαλαμονή, αυγουστή, θεριστή και κερασινού την άδρα ενεπόρτας. Σπύρες και άνθρωπες στις μαύρες θάλασσες σκίστηκε την πύρινη πύλη του χρυσόμανου δέρατος με τους αρίωνες γυλωμένους αρμονάφτες σε μια οδή Διονύσου κορύφαντα στα κάστρα της πόλης του Ευγένη. Άλλαξαν τα χρώματα, ανάγωσε η φύση. Με τα χέρια να τριγούν τα γλυκά αμπέλια της λησμονιάς, της πίκρας και της ξενιλασίας. Παιχνίδια ζωηρά με τη μοίρα και την τύχη, τον θάνατο και τη ζωή. Ζήσαν και πάλευαν στα σταυροστράτια της επιλογής με σύμβολα κρυφά και παντολαλεμένα ως προσευχές σε καταγόγια ιερά και καταράκτες μυθικούς. Σαν πολυφωνία αγγέλων εκπατρισμένων με φτερά καμένα από τη σαλή φλόγα της αιώνιας πίστης.
να πάνε στα ξοκλήσια της πατρίδας, στα παλικάρια με τις μάνες και τις γιαγιάδες μας. Ήρθαν σήμερα ακόμα μια χρονιά στην Ξαλιθιά να προσευχηθούν, να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. Oh.
Yeah.
κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο 38ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντιών στην Ευρώπη. Πριν παραδώσω τον ενωμισμένο λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Πεκλιβανίδη για τη συνέχεια, να πω μία μόνο επισήμανση εδώ. Είναι μεγάλη τιμή που σήμερα μαζί μας είναι Αγιορείτες Πατέρες από τη Νέα Σκήτη, από το Άγιο Όρος, οι οποίοι μας έψαλαν τα πολιτικεία, τα οποία ειδικώς έγραψαν για τον Ποντιακό Ελληνισμό και την Παναγία Σου Μελά, και τους ευχαριστούμε που έκαναν αυτό το μακρό ταξίδι από το περιβόλι της Παναγιάς με τον ποντιακής καταγωγής πατέρα, ο οποίος είναι και παιδί της Γερμανίας, από το Ludwigshafen. Επίσης, σημειώνω ότι είναι τιμή, πιστεύω, για την Ομοσπονδία αλλά και για όλους μας, η σημερινή παρουσία του ηθοποιού του Τάσου, του Νούσια, που ήρθε ειδικά από την Αθήνα για μας. Ο Ηπειρώτης στην καταγωγή που ένωσε την Ήπειρο και τον Πόντο με την καταπληκτική του φωνή, και ελπίζω να τον απολαύσετε όλοι και τον ευχαριστούμε που έκανε αυτό το ταξίδι αφιλοκερδός για να είναι σήμερα μαζί μας και να τιμήσει και αυτός με τη σειρά του τα αθώα θύματα της γενοκτονίας. Διότι το ζήτημα αυτό είναι πανεθνικό, πανελλήνιο και διεθνές, και όλοι χωράμε και όλοι έχουν λόγο και όλοι έχουν κάτι να δώσουν. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλης της ομάδας και σας παραδίδω στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χρήστο Πεκλιβανίδη, τον αγαπητό φίλο, για τη συνέχεια του φεστιβάλ. Ευχαριστώ. Από τη Νέα Σκήτη Αγίου Όρους με τη συνοδεία του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζάμπιας Ποντιακής καταγωγής Ιωάννης. Ο Πανοσολογιότατος Ιωάννης Τσουλούπης, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Γερμανίας. Ο επίτιμος, ακούραστος, επίτιμος πρόεδρος μας, ο Χρήστος ο Γαλανίδης. Κοντά μας ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργη Κέσινγκ. Το φεστιβάλ τιμούν με την παρουσία τους επίσης η αξιότιμη κυρία Εύα Παπαδάτου, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Η αγαπητή Αλίκη Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Γιάννη Παπαδόπουλου. Η αγαπητή Λουίζα Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Χρήστου Παπαδόπουλου. Κοντά μας επίσης ο γιατρός, ο κύριος Κοταμανίδης Στέφανος από το Κύελο. Ο γιατρός ο Μανατίδης Βασίλης, εδώ τοπικός γιατρός σας, ο ιδρυτής του Συλλόγου του Μπιτιχαϊμίσιγεν. Ο γιατρός Σαββίδης Παναγιώτης. Επίσης κοντά μας οι πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας μας, Ηλίας Μαυρίδης και Γιάννης Μπουρσανίδης.
Χαιρετήσουμε επίσης τον ταξίαρχο Σεβεντεκίδη Κωνσταντίνο. Επίσης κοντά μας ο κύριος Νάσης, μέγας χορηγός της Ομοσπονδίας μας. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε από καρδιάς τους παρουσιαστές μας του φετινού φεστιβάλ, τον Τάσο τον Νούσια και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Το φεστιβάλ καλύπτουν η Έρτρια με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, ο Φόρης ο Παταλίδης από το Εύξηνος Πόντος και ο μόνιμος, πάντα κοντά μας, ο Ευρωπολίτης ο Βασίλης ο Βούλγαρης. Σήμερα θα σας διασκεδάσουν οι αγαπητοί καλλιτέχνες που ήρθαν από την Ελλάδα, ο Παρχαρίδης ο Αλέξης, ο Στεφανίδης ο Γιώργος, ο Νικηφορίδης ο Αντωνάκης, ο Τσαϊρίδης, ο Κατριτζίδης ο Κώστας και ο Κατής ο Στάθης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Ομοσπονδίας μας, αγαπητά αδέλφια, θα διορθώσω λίγο τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Ο ακριβώς αριθμός των χορευτών είναι 1483 χορευτές για την ακρίβεια, οι οποίοι ήρθαν από όλα τα μη και τα πλάτη της Γερμανίας, του Βελγίου, της Σουηδίας, της Ελβετίας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε όλα τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία κάνανε τον κόπο και είναι απόψε κοντά μας και είναι ακριβώς 49 συλλόγοι. Χειροκροτήστε την νεολαία μας, χειροκροτήστε τα παιδιά, δώστε δύναμη στους νέους, διότι αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ανέστη Σιπίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν παραμένουν απλά έντονα, αλλά ενισχύονται κατακόρυφα μέσα
μέσα σε έναν κόσμο ιδεών, ισχυρών στόχων, συλλογικότητας, σε έναν κόσμο που τα ιδανικά και η μνήμη δεν ξεθοριάζουν, αλλά ενισχύουν το πάθος, την πειθαρχία και τις υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μας εδώ στην ξενιτιά, απέναντι στους προγόνους μας. Το Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Ομοσπονδίας μας είναι για μας ένας υψηλός στόχος, μία υποχρέωση απέναντι στην νεολαία μας, η οποία γαλουχείται με τα ήθη και τα έθιμά της, η οποία αγωνίζεται για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Αυτό ως γεγονός δημιουργεί για όλους εμάς συναισθήματα ευθύνης. Συναισθήματα τα οποία δημιουργούν μόνο υποχρεώσεις. Συναισθήματα που ενισχύουν την ανιδιοτελή και μόνο προσφορά όλων ημών. Οι πρόγονοί μας πριν από 100 χρόνια διάφυγαν τον Ροβίγωνα της Κολάσσος, στη Ζάρα, στην Ερτζικιάν, στην Πάφρα, στην Αμισό, στη Μαζεφούντα, στο Σεντάντερε. Και είναι χρέος όλων μας να σκύψουμε ευλαβικά το κεφάλι μπροστά στους προγόνους μας και ιδιαίτερα να παραδειγματιστούμε από τις 353.000 ψυχές αυτούς που σφαγιάστηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο και ενωμένοι να υλοποιήσουμε τον ένα και μοναδικό στόχο, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στις γειτονιές του Πίτιχαϊν, γλυκοηχή η λύρα. Οι νέοι και οι νέες με τις ζύπιες και τις ζουμπούνες πλημμυρίζουν τους δρόμους και είναι έτοιμοι να δώσουν το παρόν στο φεστιβάλ, στη γιορτή της ζωής, της χαράς και της ελπίδας. Σήμερα η γιορτή γίνεται η μέρα μνήμης. Σήμερα είναι η μέρα όπου όλα τα ποντιακά νιάτα θα στρέψουν το βλέμμα τους με δύναμη στο παρελθόν και θα δείξουν ότι δεν υπάρχει θάνατος. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να αγαλματοποιήσει τον άνθρωπο, διότι ζουν οι αθάνατοι και πεθαίνουν οι αποστερεωμένοι. Κι ας είναι φέτος αυτός ο μέγας τρανός χορός των χιλιάδων ελληνικών οικογενειών της ξενιτιάς εδώ στο Πίτιχαϊν, η κραυγή της μάνας γης που ξεριζωμένη, κομματιασμένη, θέλει να βγάλει από τα στήθη της τη φωνή της αισιοδοξίας. Μέσα από το θάνατο ξεπηδάει ζωή. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ως τα ψηλά βουνά της Ζήγανας, του Γκουλάν, του Καρακαπάν και του Θήγη. Ανταμώνουμε στο κέντρο της Ευρώπης με τα λάβαρα ψηλά, τα κεφάλια ψηλά και τα χέρια ενωμένη. Καλή δύναμη, αδέλφια! Κλείνοντας, είμαι υποχρεωμένος από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της Ομοσπονδίας, τη Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας και όλα τα παιδιά, την Οργανωτική Επιτροπή αυτού του φεστιβάλ και όλους τους εθελοντές οι οποίοι αγγίζουν τους 250 ανθρώπους που δουλεύουν, δούλεψαν, δουλεύουν και θα δουλέψουν για την πραγματοποίηση αυτού του φεστιβάλ. Να είστε καλά και καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ζητώ σε εμάς συγγνώμη, ξέχασα να χαιρετήσω την πρόξενο εδώ της Βάδης Ιδεμβέργης, την κυρία Ελένη Λιανίδου, που είναι σήμερα κοντά μας και τιμάμε την παρουσία της στο φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε, κυρία πρόξενο. Θα παρακαλούσα την εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαία μας, την Μαρία Τρυπαδοπούλου, να έρθει να απευθύνει χαιρετισμό. Ο συντονιστής μας ο Νικολαίδης, ο Νίκος, δυστυχώς για προσωπικούς λόγους δεν είναι σήμερα κοντά μας. Απευθύνουμε χαιρετισμούς σε όλους και παρακαλώ τη Μαρία να έρθει. Καλησπέρα σας.
εκ μέρους του συντονιστή της Ποντιακής Νεολαίας Ευρώπης Νίκου Νικολαίδη, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσει να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας απευθύνω ένα χαιρετισμό. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέοι και νέες, καλωσορίσατε στο 38ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανταμώνουμε όλοι μαζί για να ενώσουμε τα χέρια μας και να εστιάσουμε τις σκέψεις μας στις ρίζες μας. 100 χρόνια αργότερα, συνεχίζουμε να διατηρούμε και να βιώνουμε τις παραδόσεις του ποντιακού ελληνισμού. Τα μουσικά όργανα, οι μελωδίες, οι χοροί, οι ενδυμασίες, το τραγούδι, τα ήθη και έθιμα, οι αξίες, συνεχίζουν να υπάρχουν, τρέφονται από τις βαθιές και γόνιμες ρίζες της ευξήνου γης. Από γενιά σε γενιά μεταλαμπαδεύτηκαν όλα τα απαραίτητα μηνύματα στις νέες γενιές για να διαφυλάξουν και να μεταφέρουν και αυτές με τη σειρά τους τις αξίες και τον πολιτισμό σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μαγεία, αυτό το μυστικό της παράδοσης μας κινεί, ώστε να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες και το ήθος των προγόνων μας. Οι πρόγονοί μας φρόντισαν λοιπόν να καλλιεργήσουν και να δημιουργήσουν παρακαταθήκη για την αιωνιότητα, για την ανθρωπότητα και για ένα καλύτερο αύριο. Αν το χρέος αυτών που ξεριζώθηκαν ήταν να επιβιώσουν, αν το χρέος των επόμενων γενεών ήταν να μην ξεχάσουν, το χρέος της δικής μας γενιάς είναι να κάνουμε το άλμα προς τα μπροστά. Το άλμα προς τη γνώση, την έρευνα, την τεκμηρίωση, οι οποίες θα αποτελέσουν τη διάψευση της άποψης κάποιων, οι οποίοι έκριναν πως μπορούν να στερήσουν το δικαίωμα ενός λαού να υπάρχει. 100 χρόνια όμως μετά υπάρχουμε και είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συντηρητική Επιτροπή Νεολαίας να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το δρόμο που είδατε το οργάνωσε ο φίλος μας από την Ελλάδα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πιστεύω έκανε καταπληκτική δουλειά και τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό που παρουσίασε σήμερα. Θα παρακαλούσαμε τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Χρήστο Γαραλίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Χριστιανοί,
Γι' αυτό και μόνο το λόγο σφαγιάστηκαν και επιδομελιώθηκαν. Επειδή το πρόγραμμά μας έχει καθυστερήσει, θα μείνω μόνο σε αυτά. Ήθελα να πω δύο λόγια για το καθήκον και το χρέος που έχουν, αλλά θα δοθεί ευκαιρία, έχουν γραφτεί και στο πρόγραμμα. Η σιωπή και το δάκρυ στη μνήμη αυτών των ανθρώπων είναι νομίζω αρκετό για να μας τους θυμίζει και να τους θυμούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Γαλανίδη. Σε σημείο αυτό θα παρακαλούσα τον δήμαρχο της τοπικής πόλης, τον Jürgen Kessing, να απευθύνει χαιρετισμό. Sehr geehrter Bürgermeister Jürgen Kessing, ich würde Sie darum bitten, um ein Grüßwort auszusprechen. Und wir danken von Herzen, dass Sie heute mit uns dabei sind, hier bei unserem Festival in der Stadt Bietigheim ein bisschen mit. Dankeschön. Eishockeyspiele oder Handballspiele stattfinden. Und ich freue mich sehr, dass auch eine kulturelle Veranstaltung, diese Zusammenkunft Ihrer Gemeinschaft hier stattfinden kann. Und es freut mich, welche tolle Atmosphäre hier tatsächlich in dieser Halle, in der normalerweise nur Sport getrieben wird, herrscht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für meinen Freund Vasilios Amanakidis, die Idee hatte, diese Veranstaltung in Bühl zu führen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie sich bei uns in Bietigheim-Bissingen so wohlfühlen, dass Sie nicht das letzte Mal hier waren. Dass Sie hier auch gerne zu Besuch kommen. Wir arbeiten hier, wo andere Urlaub machen. Aber dass dieses Treffen durchaus öfter hier stattfinden kann. Also ich wünsche Ihnen das, dass Sie in dieser Begegnung, die hier stattfindet, einfach den Kontakt zu halten, den Zusammenhalt zu fördern. Ich glaube, das ist eine tolle Idee. Das ist gerade in den unruhigen Zeiten, die wir heute in Europa und in der Welt erfahren, ganz wichtig. Denn ich habe es gerade, komme gerade von einer Jubiläumsveranstaltung mit unserer amerikanischen Partnerstadt. Da habe ich den Satz gesagt, wer Geld hat und glaubt, sei reich, der irrt sich. Reich ist nur, wer Freunde hat. Und ich glaube, hier sind viele Freunde zusammengekommen. Viel Vergnügen und einen schönen Aufenthalt hier in Bietigheim-Bissingen. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της τοπικής πόλης, τον κύριο Jürgen Kessing, για τον χαιρετισμό. Θα παρακαλούσα να απευθύνει χαιρετισμό ο εκπρόσωπος πανοσυνολιώτατος Ιωάννης Τσουλούπης της Μητρόπολης Γερμανίας. Ευχαριστώ. Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση
και ο οικουμενικής ευέλειας ελληνικός πολιτισμός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε να μιλάμε για τις αλυσμόνητες πατρίδες κάθε φορά που αναφερόμαστε στα ιερά σεμνώματα της φυλής μας. Η μνήμη είναι αντίσταση στη λύθη και συνδέεται άρρηκτα με την αλήθεια που εκφύσεως δεν μπορεί να κρύπτεται ή να αποσιωπάται. Ιδιαίτερα φέτος που συμπληρώνονται 100 ολόκληρα χρόνια από την έναρξη της τελικής βάσης της γενεκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Και ασφαλώς όχι μόνο αυτό. Αληθεύονται σε αγάπη, τιμούμε τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν υπερπίστεως και πατρίδους για να χαιρόμαστε εμείς σήμερα το φως του ήλιου της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Τιμούμε όμως και όλους εκείνους που πρόλαβαν να μεταφυτευτούν και να ριζώσουν στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού, με πρώτη τη Μακεδονία μας, ώστε να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ενότητα και τη συνοχή μας. Η πρόνοια του Θεού ανέκαθεν ξέρει πώς να μετασχηματίζει το πικρό σε γλυκή. Πιστεύω ακράδαντα ότι το Φεστιβάλ των Διακών Χωρών Νεολαίας είναι αυτό ακριβώς, μια γλυκιά και υπέροχη εικόνα της ισχύως της προσωπικής και της συλλογικής μνήμης, αλλά ταυτόχρονα και της ευγνώμονης ψυχής, που και οι δύο μεταμορφώνονται πάντοτε σε κινητήρια δύναμη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος μας, με την βοήθεια και την χάρη του Θεού, χωρίς την οποία τελικώς όλα αποδεικνύονται μάτια, ενώ με αυτήν όλα αποκτούν νόημα και προοπτική. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ εκ νέου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των συλλόγων της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και όλους όσοι με μεράκι και κόπο πολλοί συμβάλλουν ώστε η πανευρωπαϊκή αυτή εκδήλωση να είναι μόνιμα στην υψηλότερη θέση των πολιτιστικών πραγμάτων της Ομογένειας. Ιδιαίτερα όμως, συγχαίρω τις νέες και τους νέους χορευτές και τους μουσικούς για τα καλλιτεχνικά δώρα που απλόκερα μας χαρίζουν. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε όλοι και πάντοτε όλα τα καλά του Θεού. Ο Μητροπολίτης σας, ο Γερμανίας Αυγουστίνος. Θα παρακαλούσα να απευθύνει χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Ζάμπιας, ποντιακής καταγωγής, όπως είπαμε, κύριος Ιωάννης, όπου και στη Ζάμπια υπάρχει ελληνισμός, όπως μας πληροφόρησε, που είναι πάνω από 1.500 Έλληνες. Για τη διάσωση καλλιέργεια
προβολή της πολιτιστικής και πολιτισμικής κοινωνίας του προγόνου μας. Ιδιαίτερως θα ήθελα να εξάρω τις προσπάθειές σας για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των διεθνών οργανισμών στο θέμα της αναγνώρισης της γενεκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 19 Μαΐου 1919. Πριν μερικές μέρες συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την φρικτή γενοκτονία του λαού μας, που είχε ως αποτέλεσμα να θρηνούμε πάνω από 350.000 θύματα. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι ένα έγκλημα που ζητά δικαίωση. Είναι πρωτίστως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως τέτοιο πρέπει να ειδωθεί από όλους τους Έλληνες. Όλο και περισσότεροι ξένοι, οι οποίοι ενημερώνονται από τις ποντιακές οργανώσεις και τους διανοούμενους του ποντιακού ελληνισμού, γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές για τη διεθνή αναγνώρισή της. Δίχως ενότητα και συνεννόηση, δεν θα καταφέρουμε αυτά που επιθυμούμε. Είναι η ώρα της υψηλής ευθύνης απέναντι στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον του ποντιακού ελληνισμού. Όχι με διάθεση εκδίκησης, αλλά διεκδίκησης. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε τρόπο, αλλά κυρίως με τη συνέχιση της παράδοσής μας, της γλώσσας μας, της μουσικής μας κουλτούρας, των εθίμων μας, με μια λέξη, της ταυτότητάς μας. Καλουθημένοι μέσα στις μνήμες και στις παραδόσεις, τη λύρα, στο τραγούδι και στο χορό, έχουμε ένα και μοναδικό χρέος απέναντι στη Λύθη και στη Λησμονιά. Να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Να μείνουμε όλοι προσιλωμένοι στην προώθηση των ιδεών και αξιών της φυλής μας. Στο πνεύμα αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω ενώπιόν σας ότι πρότεινα στο Μακαριώτο τον Πάπα, την Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο, του οποίου μεταφέρω την πατριαρχική ευλογία, και στην περί αυτών Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, όπως αποφασίσουμε την πρώτη Κυριακή εκάστου έτους, μετά την 19η Μαΐου, να θεσπιστεί ως ημέρα μνήμης και προσευχής στην Αφρικανική Ήπειρο. Πάντων τον Ελπόντο αναρεθέντο. Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ όλες και όλους προσωπικά να φανούμε αντάξει της παρακαταθήκης των προγόνων μας, η οποία μας συγκέντρωσε σήμερα εδώ, στην όμορφη αυτή πόλη, και που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Χριστός Ανέστη, καλό αγώνα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Ιωάννη, για τα θεματολόγια. Θα παρακαλούσα το μοναχόδα μας κοινό από την Αγία Σκήθη Αγίου Όρους, που είναι σήμερα κοντά μας με τη συνοδεία του, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Κατά τον οξυδερκή πρόγονο Θουκυδίδη, αλλά και ομόδοξη
ένωση κατά τον εν Χριστώ Αναστάντη, σύνδεσμό μας και τον εν αυτό καθολικών επιστολικών αδελφικών ασπασμών του πρωτοκορυφαίου Πέτρου, της εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς πόντου Χριστός Ανέστη. Το πνεύμα της αληθείας, το αδιάψευστο λαλούδια του στόματος του Θεοικέλου Πέτρου, βρίοντος προφητείας δι' αυτήν την εκλεκτή διασπορά των προγόνων μας, την τόσο μακράν διαμέσου των αιώνων και εξόχως επίλεκτο. Επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος, εμόνων στη μνήμη των ονομάτων ανδρών επιφανών και αλυσμονήτων, τον αυτό ισχύει και με την έλευση επί τας χώρας των προγόνων μας, του Σωτηρίου Αναστασίμου Κηρύγματος του Λετρωτού μας, τον πρώτο Ευαγγελισμό υπό του Πρωτοκλήτου Ανδρέου και του Πρωτοκορυφαίου Πέτρου, διεδέχθη όντως η πλέον εκλεκτοτέρα ανά την οικουμένη πληθύση ενών ανδρών μαρτύρων, ομολογητών κηρύκων της αληθείας, με νησταγών ομιλητών, εμπριθεστάτων και πνευματοφόρων συγγραφέων. Η όντως εκλεκτή διασπορά των πατέρων μας, κατά των θεόπνευστων χωρίων και την εδραίωση, ας μας επιτραπεί μόνον η αναφορά εις την Ιωκεσάρια, σταθμό για τα εκκλησιαστικά δεδομένα, το βίωμα, την διαμόρφωση του δόγματος και την εδραίωση της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Εκεί δεν ορμόμενος ο Βασίλειος, πατήρ του Μεγάλου Βασιλείου, το δαυτό και η μήτυρ του αμέλεια συγγενής Ούσα, των εξεβαστίας του πόντου τεσσαράκοντα μεγαλομαρτύρων. Ο Μέγας Φωστήρ, Επίσκοπος Θεοκεισαρίας Γρηγόριος ο Θαυματουργός, υπήρξε πρόβολος, διδάσκαλος και μέντορ του Ρουνοφάντορος και θεμελιωτού της Ορθοδόξου Πίστεως. Εκεί σε παρά των ήρυν ποταμών ασκητεύσας, συνέγραψε τους όρους κατά πλάτος και κατ' επιτομή, βάλλοντας αδιασάλευτα θεμέλια στον θεοπαράδοτο θεσμό των ιερών ησυχαζόντων του μοναχισμού. Τι να είπει της, δια τας μετέπειτα μονάς του πόντου, του περιστερεότανε του Βαζελόνος και του Παλαδίου της Σουμελά, που έμενε να καταστεί διαχρονικό σημείο της ιστορικής αναφοράς μας, της διαλεύσεώς μας από τα ρέοντα του παρόντος κόσμου. Όντως, διπλός επαληθευόμενος ο αποστολικός σχετισμός καθίσταται αληθέστατα προφητικός. Η διασπορά της φυλής μας παρεπίδημη, έμελε κρίμαση ίση δε Κύριος να μετικήσει των προαιωνίων παρευξηνίων κατοικητηρίων της και να μετικήσει μαρτυρικός εις γην αλωτρία. Εμείς όμως, επόμενοι της πατράς και μία αποστάντες ούτε πελάχιστον της πνευματικής ακενότητας και ρωμίας, μένοντες αμετεώριστη και αμετακίνητη επ' αυτής, ως όντως και αναφερέτου πατρίδος προλούμεν, ότι η τραγικότης της ιστορίας υπόκειται στην ανεξιχνία στον θείαν πρόνοια, οι επαρθέστερες και αργινότερες των δοκιμασιών εμπεριέρχονται στο μέγα και πλούσιο έλεος του και καθίστανται πρόξενοι ψυχικής οφελίας και σωτηρίας. Περιδιαβαίνοντες τας προγονικάς αιστείας, αναβοώμεν με την ομοπατρία λογία βασιλόπεδα άναν την κομινή, οποία προσώπων αλλαγή και θεάτρου μετάθεσης. Πλην, ως το Κυρίο έδωξε, ούτω και έγινε το, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων επί πάση. Η Κυρία του Μελά, η Ιγουμένη της μετανοίας μας, του Αγίου Όρους, ας αναπάβει τας ψυχάς των μαρτυρικών
των προγόνων μας για των πρεσβειών της, για σε χέι βάλσαμον και γλυκασμόν εις των πόνων μας επί τη αργενή εκατονταετή επαιτίο της γενεοκτώνου αναρέσεως του. Το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν με την κουμίω, μνημόσυνον γένους τετιμημένου δια ανεκλαλήτων θείων δωρεών τιμαρχούς της οικουμένης αγλαϊσματος, ζήμης που όλων το φύραμα ζημεί, η διπνόου κρίνου πανθεί και φέρει κι άλλο. Ευχαριστούμε θερμός, εγώ και η συνοδεία μου που ήρθαμε από το Άγιον Όρος, με πολλή συγκίνηση και παραβρισκόμεθα σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, τον Πρόεδρο, τον αγαπητό μας κύριο Ανέστη Κωσυπίδη, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους όσους αφανείς και εμφανείς συνέβαλαν στο φεστιβάλ και φυσικά όλα τα παιδιά μας για τα οποία επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος τα προσευχόμεθα ταπεινά να τα στηρίζει ο Θεός, η Παναγία του Σουμελά, είναι πάντοτε κοντά στην Εκκλησία, στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά και του Ελληνισμού και να έχουν δύναμη στους δυσκόλους χρόνους που διανύουμε. Σας έχουμε μέσα στην καρδιά μας και θα ευχόμεθα για όλους και εσάς που είστε εδώ και για όλο τον Ελληνισμό να σας έχει ο Θεός καλά. Χριστός Ανέστη. Τη Γενική Γραμματεία Απόδημα Ελληνισμού να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Thank you.
Καλούμε τη Γενική Πρόξενο στη Στουτγκάρδη, την κυρία Ελένη Λιανίδου, να απευθύνει χαιρετισμό και τιμή Σένεκεν στη μνήμη του έμνηστου πατέρα της, το Σύνοδο Λιανίδη, να κηρύξει την έναρξη του 38ου Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Ομοσπονδίας μας. Ευχαριστώ. Από τους συλλόγους, τους ποντιακούς συλλόγους.